Σινεμά στη Σέντρα νούμερο 22. Το λέω εγώ γιατί ο Γιάννης δεν θυμάται ποτέ το νούμερο. Θυμόσουν το 22. Βέβαια. Με επαγγελματές έχω και ζουβουλάκι. Τι νομίζεις, τα θυμάμαι αυτά. Είμαστε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλαμε να πάμε σήμερα σε ένα μουσείο. Καλά. Το ζητήσαμε πολύ αργά. Δεν είχαν και καμιά διάθεση να μας εξυπηρετήσουν. Δεν φάνηκε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Το πιθανότερο είναι ότι φοβήθηκαν ότι θα κλέβαμε τίποτα. Όχι, ρε. Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα, μπες λίγο στη θέση τους. Δηλαδή, μπαίνουμε εμείς οι δυο μέσα. Να ποτίθεται να κάνουμε ένα γύρισμα. Δεν λες κάτι θα. Καλά, δεν είμαστε ο Butch Cassidy και ο Sundance Kid. Αυτό μας έλειπε. Αλλά μια υποψία τη δημιουργούμε. Λες. Γιατί θέλαμε πάντως να πάμε σε μουσείο. Κοίταξε, ήταν μια δική σου επιμονή, ναι. Πρέπει να πω. Συμφωνώ εν μέρη, αλλά επειδή η Lara Croft έχει συνδυαστεί πολύ με τα ελληνικά αρχαία και με γυρίσματα στη Σαντορίνη. Βέβαια. Γι' αυτό ήθελα να πάμε σε μουσείο. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πιθάρι πώς θα κόστιζε. Αυτό το πιθάρι εξαρτάται τώρα. Τι είναι. Αν είναι το πιθάρι, ας πούμε, που έβγαινε το τζίνι από μέσα, μπορεί να κοστίζει πάρα πολλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι είναι τώρα πάντως, η Lara Croft. Η Lara Croft καινούρια. Ναι. Η παλιά ήταν. Η παλιά. Καταρχάς να πούμε για τον κόσμο που θα το ξέρει βέβαια. Ναι. Όλα βασίζονται σε ένα βίντεο game. Ναι. Από εκεί έγινε η ταινία με την Αντζελίνα Τζολί και μάλιστα είναι η ταινία, η πρώτη Lara Croft που έκανε στάρ μεγάλη την Αντζελίνα. Ακριβώς. Παγκόσμια. Και νομίζω άνοιξε και αυτό το επάγγελμα του αρχαιολόγου στις γυναίκες. Ναι, γιατί είχε μείνει στον Ινδιάνα Τζόνς. Άμπραβο. Το επάγγελμα του αρχαιολόγου περνούσε κρίση. Το σώσανε ο Ινδιάνα Τζόνς, μπορούμε να το πούμε αυτό, και η Lara Croft. Ο Ινδιάνα Τζόνς γιατί πρόσθεσε το action. Έτσι. Και η Lara Croft δεν είχε action. Και η Lara Croft γιατί έβαλε τις γυναίκες στο κάδρο. Έβαλε το sex appeal. Και το sex appeal και τις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι καμία όταν ήμουν εγώ μικρός να λέει θα γίνω αρχαιολόγος. Όταν εμφανίστηκε η Lara Croft, έκαναν. Θα ψηπίσαν. Πήγανε, δηλαδή, ακολουθήσανε την επιστήμη. Μάλιστα. Ωραία είναι, ωραίος είναι ο συλλογισμός σου. Εδώ πάντως βλέπουμε τη Lara Croft πριν γίνει η Lara Croft. Δηλαδή τα παιδικά της χρόνια. Δεν είναι ακριβώς παιδικά, είναι μεταεφηβικά. Είναι πολύ καλή ποδηλάτισσα. Ναι. Δουλεύει courier στο Λονδίνο. Ναι. Έχει πατέρα, ένα σπουδαίο εξερευνητή, ο οποίος έχει χαθεί. Όλοι πιστεύουν ότι έχει πεθάνει. Και αυτή αποφασίζει κάποια στιγμή να ακολουθήσει τα ίχνη του, αλλά χωρίς να έχει καμία σχέση με την περιουσία του. Δεν θέλει να αγγίξει την περιουσία του. Είναι αρχαιολόγος ή δεν είναι ακόμα. Στο μετέχνιο. Σπουδάζει. Θέλει να γίνει. Μην τα πούμε. Αν τα πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ flat αυτή η περιπέτεια. Είναι 80's περιπέτεια χωρίς να έχει την 80's γοητεία. Ναι. Για να καταλάβεις. Μα η Lara Croft δεν ήταν 80's. Ναι, αλλά με λέω όχι. Έχει σαν στήλες. Σαν στήλες. Στήλες. Δηλαδή μου θύμισε τα Gremlins πολύ. Α, τόσο πολύ. Χωρίς να είναι ο Gremlins. Μάλιστα. Έχει ωραία γυρίσματα, στην Ασία πολλά, γιατί όλα είναι στην ασιατική πλευρά, τα μυστικά. Α. Αλλά οι χαρακτήρες είναι λίγο άχαροι, πρέπει να σου πω. Και αυτή η κοπέλα είναι ωραία ηθοποιός και είναι και ωραίο κορίτσι. Λογικό, όταν μεγαλώσει έγινε η Αντζελίνα Τζολί, τι θα βάζανε. Ναι, θα βάζανε μια χοντρούλα, ξέρω εγώ, να παίξει. Δεν θα παίξει δηλαδή, μια είναι ωραία. Σωστή επιλογή για το ρόλο της νέας Lara Croft. Ναι. Θα μπορούσε να πεις ότι και η Αλίσια Βικάντερ, σαν ηθοποιός, είναι αυτό που είναι, ήταν η Αντζελίνα Τζολί τότε. Τι μου θυμίζει το Αλίσια Βικάντερ που έχει παίξει. Το κορίτσι από τη Δανία. Μπράβο. Που πήρε και το Όσκαρ Βιταρόλ. Το The Man From U.N.C.L.E. ήταν το κακό κορίτσι. Το κακό κορίτσι. Σωστό, σωστό. Πάντως είναι μια μόδα αυτή να πηγαίνουν τώρα και να κάνουν λίγο τα παιδικά Σουηδέζα, χρόνια. Ε? Σουηδέζα είναι αυτή. Mm. Τα παιδικά χρόνια των γνωστών ηρώων. Είναι τα γνωστά και ως prequel. Τα prequel, ναι. Prequel. Ναι, ναι. Γιατί είναι να γίνει και prequel νομίζω για το Star Wars, ένα ακόμα, για το Solo. Εγώ τα βαριέμαι. Εντάξει, τα βαριέσαι ο κόσμος τα βλέπει. Και τις συνέχειες και τα prequel. Ναι. Εγώ μένω πάντοτε. Δεν ήταν να γίνει και ένα prequel Indiana Jones. Έγινε. Στην τηλεόραση. Ουσιαστικά, ναι, στην τηλεόραση. Ταινία δεν έγινε. Όχι, αλλά υπάρχει ο αντικαταστάτης του Χάρισον Φόρντ, όπου εμφανίζεται βέβαια ο Χάρισον Φόρντ. Σωστό. Ο Σία Λεμπέθ από όλο τον κόσμο, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τέλος πάντων, θα κάνει στήρια νομίζω. Πολύ πιθανόν. Αν και είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα με 9 ταινίες. Καλά, θα τα πούμε και μετά, αλλά. Δεν ξέρω, αρχίζει το περίεργο αυτό των διανομέων μετά τα Όσκαρ που αρχίζει και βγαίνει πολύ πράγμα σε λίγες αίθουσες το καθένα. Περνάει την πρώτη εβδομάδα, δεν περπατάει, τη δεύτερη εβδομάδα εξαφανίζεται. Κάποιες από αυτές τις ταινίες είναι καλές και είναι κρίμα.
Μετά από αυτό το κοινωνικό κατηγορό του Γιάννη Ζουμπουλάκη, συνεχίζω. Άντε, ρε, από εδώ. Γιατί, δάσκαλε Γιάννη, ανέβηκε πάνω στο δέντρο? Ωραία. Είναι σωστή ερώτηση. Κοίτα, η βασική ταινία αυτής της εβδομάδας, έχουμε 9 ταινίες. Μιλάω σοβαρά. Λέγεται Πρόσωπα και Ιστορίες. Είναι ένα από τα πιο περίεργα ντοκιμαντέρ που έχω δει στη ζωή μου. Και ήθελα φόρο τιμή σε αυτό το ντοκιμαντέρ να κάνω ένα πλάνο τέτοιου τύπου. Που κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί κάθομαι σε ένα κλαδί και εσύ κάθεσαι από κάτω και με κοιτάς, λες και είμαι ο Θεός. Τι είναι το ντοκιμαντέρ έχει σχέση με το να μαζεύουμε κουκουνάρια, γιατί... Όχι, αλλά έχει σχέση με το να μαζεύουμε εικόνες. Και αυτό είναι που μου άρεσε σε αυτή την ταινία. Τη γύρισαν δύο άνθρωποι. Η Αγνές Βαρντά, η οποία είναι η αίρια την Νουβέλ Βάγκ, όπως την αποκαλούν. 90 χρονών σήμερα, περσινή ταινία. Και ο J.R., ο οποίος είναι ένας πιτσιρικάς φωτογράφος, πολύ ταλαντούχος, που κυκλοφορεί με ένα καπέλο σαν ρεπούμπλικα και γυαλάκι σαν... Θυμίζει, και το λέει μέσα η Βαρντά, θυμίζει το Jean-Luc Godard νέο. Εντάξει, αυτό στη γύρισε και οι άλλοι. Όχι, τώρα, όχι, όχι. Το τέμα που βγάζει το κινηματογράφο. Όχι, ρε. Μάλιστα, υπάρχει και σκηνή με τον Godard, θα σου πω μετά. Ναι. Τι κάνανε αυτοί λοιπόν? Αποφάσισαν να οργώσουν όλη την επαρχία ή ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής επαρχίας, να φωτογραφίζουν πρόσωπα της επαρχίας, ναι, και μετά να τα τιμούν. Πώς? Το βαν στο οποίο κυκλοφορούν, μεταφέρονται, είναι επίσης ένας τεράστιος μηχανισμός εκτύπωσης φωτογραφιών. Ναι. Με αποτέλεσμα να φωτογραφίζουν κάποιον άνθρωπο και μετά να εκτυπώνουν τη φωτογραφία σε τεράστιο πόστερ, το οποίο κολλάνε στο σπίτι τους. Και εσύ πιστεύεις ότι εμένα θα μου αρέσει αυτό το πράγμα? Νομίζω δηλαδή ότι θα σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ τρυφερό. Συνδέει το... Άκουσε με, μωρέ! Εντάξει, ακούω! Συνδέει το... Στο δέντρο, τι να κάνω, σ' ακούω! Συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Ναι. Συνδέει διαφορετικές τεχνοτροπίες στο κινηματογράφο. Ναι. Έχει μια νοσταλγία για την Nouvelle Vague. Μιλάει για τον Jacques Demy, η Agnès Varda που ήταν ο σύζυγός της. Εντάξει, αλλά εμένα δεν μου αρέσει καν η Nouvelle Vague. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Δεν σ' άρεσε η Nouvelle Vague. Δεν σ' άρεσε το Με κομμένη την ανάσα. Έτσι, δεν σ' άρεσαν τα 400 χτυπήματα. Δεν σ' άρεσε ο Πιερό. Δεν σ' άρεσε το χείλιο σήμα Μοναμούρ. Όπα, παπαπαπαπα, ας το πέσει στο Μαρίενμπαντ. Σε παρακαλώ, δεν θα πάω να πέσω στο δρόμο. Άντε ρε, άξεστε να κάτω. Μπορεί, εντάξει. Άξεστος, εγώ τρελαίος, σε πάω στο δέντρο τώρα, ας το κάνουμε, δηλαδή. Αλλά μία άλλη πολύ καλή ταινία αυτή τη εβδομάδα είναι και αυτή γαλλική και λέγεται Μετά το χωρισμό, δηλαδή Custody, που είναι η κυδαιμονία, γιατί έχει να κάνει με παιδιά, χωρισμένων γονέων, ο άντρας είναι βίαιος, η μάνα ταλαιπωρείται. Μετά το χωρισμό. Ναι. Καλύτερα μετά το χωρισμό να μας το πει ο κύριος. Αυτό συμβαίνει, Γιάννη μου, μετά το χωρισμό. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριογούρνο αντέχει. Το αγριολούλουδο αντέχει. Λοιπόν, αφήσαμε τον καλλιτέχνη να κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Του χαλάσουμε. Είναι καλός, πάντα. Καλός. Έχει και το ηχείο. Ναι. Είναι οργανωμένο. Είναι καλός. Αλλά να μην περάσουμε το έτσι μετά το χωρισμό, χωρίς να πούμε τίποτα. Γιατί αυτά εμένα με τους χωρισμούς, ας πω, δεν μου αρέσουν πολύ. Γιατί η ζωή δίνει πιο θεαματικές ιστορίες από το σινεμά. Αυτή χωρισμούς είναι γυρισμένη τόσο ρεαλιστικά που σου δίνει την αίσθηση της ζωής. Ναι. Ναι. Έχει ωραίο θέμα και το χειρίζεται καλά ο σκηνοθέτης. Βέβαια, είναι λίγο προκατηλημένος εναντίον του πατέρα. Δηλαδή, η ταινία μπορείς να πεις ότι γίνεται και λίγο θρίλερ στο τέλος. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ξέσπασμα του πατέρα. Αλλά τον βλέπεις από την αρχή ότι είναι λίγο off ο άνθρωπος. Δηλαδή, με το παραμικρό μπορεί να γίνει τάβρος σε ιαλοπολείο. Δεν είναι δηλαδή για να δακρύσουμε, δεν είναι μελό. Δεν είναι ταινία που δακρύζεις. Όχι, Εγώ να σου πω κάτι. Πόνεσα κάποια στιγμή όταν ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα απελπισμένο στα τελευταία του λιοντάρι που προσπαθεί να δαγκώσει. Δηλαδή, με στεναχώρησε αυτός ο άνθρωπος, όχι αυτό που προκαλούσε. Μάλιστα. Ο Δανίκας μου είχε πει ότι είναι πολύ ωραία. Ναι. Στο Δημήτρη άρεσε πάρα πολύ, αλλά και σε μένα άρεσε. Ναι. Τι άλλο υπάρχει? Λοιπόν, υπάρχει μία ιταλική ταινία που λέγεται «Τα μυστικά της Κελίας».
Μάλιστα. Είναι και αυτή πάρα πολύ παράξενη. Να είναι σε ένα δεύτερο πλάνο, είναι μια ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο παιδιά εδώ. Μόνο που εδώ υπάρχει μια απαγωγή, έχει απαχθεί το ένα παιδί από συνωμότες, όχι ακριβώς συνωμότες, είναι γκάνγκστες που έχουν σχέση με, με την αστυνομία. Είναι ένα περίεργο πράγμα, μια περίεργη καμόρα. Μια μαφιοζοϊστορία. Ναι, μαφιοζοϊστορία. Και πέφτει ο κλήρος στο παιδάκι, το παίρνει, το παίρνουν το παιδάκι, το απαγάγουν και από εκεί και πέρα προσπαθεί η μικρή, η κοπέλα, επιμένει ότι μπορεί να τον βρει αυτό το παιδί. Αλλά δεν ξέρουμε τελικά αν θα τον βρει. Έτσι, μην το λες, μην το λες. Άλλωστε η Σικελία δεν είναι τίποτα δεδομένο. Είναι πολύ συγκινητική. Συγκινητική. Και την ίδια ώρα πολύ σκληρή, θα έλεγα. Μάλιστα. Έχει από ό,τι ακούω ταινίες οι οποίες έχουν ας πούμε, ένα story. Μπορεί να μην είναι τίποτα φοβερά πράγματα, αλλά. Ναι, ακόμα και η Τυφλή Αγάπη, η οποία είναι μια ταινία από την Ιαπωνία, είναι της Ναόμι Καβάσε. Η Ναόμι Καβάσε είναι η οτέρ της Ιαπωνίας. Είναι αυτή η φεστιβαλική σκηνοθέτρια. Καλά, υπάρχουν κι άλλοι, αλλά αυτή είναι πια η πιο παλιά. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Η Τυφλή Αγάπη είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα κορίτσι το οποίο η δουλειά του είναι να επεξεργάζεται τον ήχο για τους κοφαλάλους, για ταινιών, όπου κατά κάποιο τρόπο βλέπεις ότι συνδέεται με τις ταινίες και θέλει να έχει πάντα αισιόδοξες καταλήξεις, ιστορίες των ταινιών. Ο φωτογράφος, ο άντρας στην υπόθεση, είναι ένας φωτογράφος ο οποίος σιγά σιγά χάνει το φως του. Εντάξει, τώρα δηλαδή έφυγα μαχαίρι να αυτοκτονήσω. Δηλαδή, κόψω τι φλέβε μου να πεθάνω εδώ, να με δουν όλοι. Έχει μια φοβερή τρυφερότητα η Ναόμι Καβάσε. Δεν αμφιβάλλω ρε εσύ. Εντάξει, άμα έχει μια η οποία έχει θέμα με σκουφού, ένα τυφλό, όλα αυτά μαζί, άμα δεν είναι και τρυφερή, δηλαδή. Τι ήμαρταν δηλαδή. Ω πολύ εύκολο μου ακούγεται δηλαδή. Συγγνώμη τώρα. Ναόμι Καβάσε, τι είπε. Πώς είναι ο τίτλος ταινίας στα Ιαπωνέζικα, αυτό θα κερδίσει. Επίσης, ποια είναι η τελευταία Ιαπωνέζικη ταινία που έκανε επιτυχία στην Ελλάδα? Εγώ δεν θυμάμαι. Ιαπωνέζικη με κορεάτικη θυμάμαι. Ιαπωνέζικη κάτι χρόνια. Κιτάνο νομίζω. Α, είναι Ιαπωνέζος. Ναι. Ο Τακίση Κιτάνο. Μάλιστα. Ναι, αυτό έχει κάνει όλα. Έχει και ένα κοινό. Βέβαια. Και έχει κάνει και μερικά καλά. Και μια λήψη θυμάμαι τρομερή που δείχνει. Έχει κάνει τα πυροτεχνήματα αυτά. Τα πυροτεχνήματα, μπράβο. Χάναμπι. Θυμάμαι μια λήψη που έδειχνε ένα πυροβολισμό και την κάμερα να περνάει και να σου δείχνει τι συμβαίνει πίσω από το σώμα. Το θυμάσαι? Το πίσω από την τρύπα του σώματος. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό μου έχει μια φοβερή τη σκηνή, πραγματικά. Ωραίο σκηνοθέτης, ναι. Ναι. Και μάλιστα αντιφατικός. Από την μια είναι σκηνοθέτης, δημιουργός ταινιών τέχνης κλπ. Ναι. Και από την άλλη είναι ένας κωμικός της τηλεόρασης της τελευταίας σειράς. Κάνει και πλάκα. Ναι. Κάνει και πλάκα. Έχουμε τίποτα άλλο, βγαίνει κανένα Μικι Μάου. Όχι, δεν κάνουμε Μικι Μάου. Δεν είναι, είναι παράξενο. Είναι μια ταινία με μια εβδομάδα με νέα ταινία και λείπουν τα καρτούν. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για όλες. Θα είναι τόσο σημαντικές. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Τα καρτούν. Τα καρτούν. Τι σου είχε πει στη συνέντευξη ο Κιτάνο? Ότι είναι σαν το εκρεμές που πηγαίνει έτσι. Από τα δύο άκρα. Το ένα είναι η τέχνη και το άλλο είναι η πλάκα. Κάτσε να εμάς. Εσύ η τέχνη και εγώ η πλάκα.